και ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Η βραδιά ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα και μόνο από την έναρξη της πυρκαγιάς που έγινε ακριβώς πίσω μας και λίγο πιο βόρεια στις ακριβώς 23.04 λεπτά. Είχε αεράκι. Μην νομίζετε ότι επειδή την Αθήνα δεν φυσάει, εδώ είχε ο αέρας από τις πλαγιές της Πάρνηθας. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία. Συνολικά έχουν έρθει 30 οχήματα, πυροσβεστικά και εθελοντικά, μαζί υποβοηθούμενοι πάντα από οι υδροφόρες της περιφέρειας και των Δήμων. Περίπου 100 άτομα πυροσβέστες και εθελοντές. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση που επικρατεί είναι αρκετά ελεγχόμενη. Έχουμε καταφέρει και έχουμε ελέγξει το μεγαλύτερο κομμάτι της περιμέτρου. Η κατάσταση, αυτό είναι η επιδίωξή μας, μέχρι τις 6 παρά περίπου, ένα τρίωρο ακόμα, μέχρι να μας βοηθήσουν τα εναέρια. Αρχηγέ, μάθαμε οι εθελοντές δώσαν μάχη με τις φλόγες αρκετές ώρες, ολονύχτια μάχη, και πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι το ίδιο σημείο σχεδόν το οποίο πριν από 2 χρόνια πάλι είχαμε νύχτα φωτιά. Ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε. Μας προβληματίζει αρκετά αυτή η κατάσταση για την περιοχή. Πριν 2 χρόνια είχαμε 2 πυρκαγιές, η μία 9 παρά 5, ακριβώς με το τελευταίο φως, και δεν μπορούσε να σηκωθεί το ελικόπτερο που είναι νότια από εμάς στο αεροδρόμιο του Τατοίου, δηλαδή ούτε 2 χιλιόμετρα από εδώ. Και η άλλη περίπου στις 11 η ώρα το βράδυ, που ήταν και πιο μεγάλη και απείλησε και τα σπίτια που βρίσκονται νότια από εμάς και έφτασε και μέχρι το αεροδρόμιο. Απόψε, πόσο δύσκολη ήταν η μάχη? Ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί στο σημείο που βρισκόμαστε, στη συμβολή των οδών Μίχα και Μοναστηρίου, η επιδίωξή μας ήταν να μην περάσει η πυρκαγιά την οδό Μοναστηρίου. Αυτό ήταν και το έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, γιατί αν πέρναγε από εκεί, έχει πάρα πολύ δάσος και πολλά σπίτια, όλο το νότιο κομμάτι. Δεν έχει πρόσβαση προς την Πάρνηθα από τη Μοναστηρίου, δεν υπάρχει ούτε μονοπάτι. Είναι αρκετά δύσβατο το μέρος και αυτό ήταν το όλο το πρόβλημα. Άρα καταφέραμε και δεν πήγε στον Εθνικό Δρυμό και φυσικά δεν πήγε προς Βαρυμπόπη και Θρακομακεδόνες, έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το έχουμε καταφέρει. Η καταστροφή που έγινε ποια ήταν, μπορούμε να την αποτιμήσουμε? Η περίμετρος της φωτιάς. Κοιτάξτε, είναι, όπως ξέρετε, από το σημείο που βρισκόμαστε δεν φαίνεται η πυρκαγιά. Πρέπει να κατέβεις αρκετά κάτω για να δεις αν υπάρχει έστω και μία φλόγα στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Πιστεύω ότι το πρωί θα έχουμε καλύτερη εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 50-60 στρέμματα. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ λαθεμένη. Πλησίασε